Αουλίνιο κάθετα για τον Πάκερ, αυτός για τον Ταραλίδη. Η σέντρα είναι καλή. Ο Βάλε φνιδιάστηκε εκεί. Να δούμε τον Πάκερ. Η σέντρα, η φάση, το μεγάλη ευκαιρία και το πλασέ έξω από τον Ονίλο. Στείλε την μπάλα στο Ρέζεκ. Κεφαλιά για τον Τουράν και πάλι για τον Ρέζεκ. Ο Ρέζεκ έψαξε τον Λόπες. Η κόντρα, ο Τουράν κερδίζει και ανεβαίνει απειλητικά ο Απόλλωνας με τον Τουράν. Τώρα για τον Λόπες, ο Τουράν το σουτ. 1-0 για τον Απόλλωνα. Με τον Τουράν άλλαξαν την μπάλα πολύ εύκολα. Τουράν και Λόπες και ο Απόλλωνας προηγείται. Με τον Τουράν ανοίγει λογαριασμό και αυτός στο πρωτάθλημα. Ξανά, κοιτάξτε εδώ. Ο Τουράν ανεβαίνει με τον Λόπες, δεν έχει κάνει καλό κοντρόλ. Είναι όμως πολύ κοντά στη φάση ο Τουράν για να τελειώσει με ένα βολέ την φάση και να ανοίξει το σκορ με το αριστερό. Αλλαγή παιχνιδιού ψάχνοντας τον Τουράν που είπαμε είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Ο Τουράν κρατάει την μπάλα, ξέφυγε υπέροχα για τον Λόπες. Ευκαιρία για τον Απόλλωνα με τα πόδια. Ο Μπογκαντίνοφ ξανά στον Λόπες η μπάλα. Πάει να ξεφύγει για να κάνει το σουτ. Έβαλε την κόντρα εκεί ο Ντεπίνα. Ο Πάκερ στην εκτέλεση του κόρνερ. Η σέντρα, ο Ντεπίνα την κεφαλιά, η μπάλα έξω. Τελεί στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα εκείνο που γκουγιώνει η κεφαλιά. Βρέθηκε αμαρκάριστο έξω η μπάλα. Να δούμε ποιο από του δύο θα αυτό που θα εκτελέσει. Σαγκόι με πολύ φάλτσο και με δύναμη. Το σουτ, η μπάλα έξω. Ο Μωράν. Ο Πάκερ στη σέντρα είναι καλή η κεφαλιά που έγινε πάνω από τα δοκάρια όμω από τον Παλαζουέλο. Ο Βραζιλιάνος για τον Ερμή ψάχνει κάθετα τον Ονίλο. Ο Ονίλο θα κάνει την σέντρα σουτ. Πέρασε η μπάλα. Ο Παλαζουέλος στο σουτ. Πρόλαβε όμως ο Μερκής με το τάκλιν εκεί. Σαγκόι θέλει στήριγμα. Ο Αργεντινός προσπαθεί. Συγκλίνει. Περνάει στην περιοχή ο Σαγκόι. Τώρα για τον Λόπες το πλασέ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Την μπάλα Σαγκόι κάνει κίνηση. Τον είδε. Ο Αργεντινός προσπάθησε να περάσει αμέσως. Ο Ντεπίνα του κέρδισε την μπάλα. Σαγκόι τώρα για τον Ρέζεκ. Ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Γκολ 2-0. Ο Ρέζεκ από την παλιά assist πάρε βάλε του Γκαστόν Σαγκόι τελειώνει τη φάση 2-0. Εδώ η παλιά για τον Σαγκόι πήγε να περάσει. Ο Ντεπίνα θα χάσει τον έλεγχο εδώ της μπάλας. Ο Σαγκόι θα την κερδίσει για το Ρέζεκ. Περνάει και τον Μπογκαντίνοφ το σκαυτό πλασέ. Το 2-0 ξανά και ξανά η φάση. Ο Γκαστόν Σαγκόι με το πείσμα κέρδισε την μπάλα, την έστειλε στο Ρέζεκ, αμέσως αυτός το σκαυτό πλασέ, 0-2 για τον Απόλλωνα. Ίσως ο Γάλλος να είναι αυτός που θα το εκτελέσει τελικά. Ο Μεριέμ εκτελεί, 3-0. Λέγαμε για τον Σαγκόι και ο Μεριέμ όμως έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του Μπογκαντίνοφ. Και μάλιστα στην γωνία στην οποία βρισκόταν ο τερματοφύλακας, ο Μπογκαντίνοφ, στο παραθυράκι το δεξί πήγε η μπάλα. Εντάξει τον Μπογκαντίνοφ. Κόρνερ. Στην καρδιά της άμυνας η κεφαλιά που έγινε. Τουράμ έχασε από τον Ιμπραήμι, αυτός για τον Παπαθανασίου. Στην περιοχή ο Παπαθανασίου το γύρισμα. Η μπάλα μένει στον Παπαθανασίου τώρα για τον Ιμπραήμι. Έχει χώρο για το σουτ. Η προσποίηση ψάχνει τον χώρο, τον κατάλληλο, το σούτ από τον Ονίλο, η μπάλα έξω. Στέλιος ο Δημητρίου κέρδισε την μπάλα για τον Παπαθανασίου. Παπαθανασίου το πλασέ γκολ. 1-3 για τον Ερμή που μειώνει στο 85. Εδώ είδε από την άλλη πλευρά τον Παπαθανασίου απέναντι από τον Μπρούνο Βάλε και τον γκολ. Όλα ξεκίνησαν από το λάθος εδώ. Του Ρομπέρ. Ο Παπαθανασίου δεν είχε δύσκολο έργο.